χαιρετισμός. Hey, yeah, yeah. Whoa, whoa. Αδέσποτες ψυχές ψάχνοντας για νέους ήλιους. Σημαδεμένες από του κόσμου τα απαρτάιτ. Από γενοκτονίες, οικονομικές κρίσεις. Κλεμμένα εδάφη, ήρωες που το χέρι της ρίσης τους έχει αρπάξει. Το πλούτο γυρνάνε σελίδα. Ψάχνοντας να βρουν όνομα στον ήρω τους. Να τους λούσει μια ηλιαχτίδα. Σε αυτή την πατρίδα τους είδα να επιβιώνουμε μέσα μηδαμινά. Για να κερδίσουνε την παρτίδα. Αρχές δεκαετίας 80 είδα το φως. Οι γονείς μου, οι πρώτοι μου μετανάστες. Και είδα πως το σύστημα δεν ήταν έτοιμο να τους αγκαλιάσει. Αλλά κι ανίκανο το ηθικό τους να σπάσει. Κι έτσι συνέχισα παναποδίνες προκατάληψης. Να μου χαμογελάνε. Κοίτα τους, κοίτα τους. Χαιρετώ με σεβαστό το δικό σου αγώνα. Παίρνω φως και τραγουδώ τη δικά σου εικόνα. Και βάλε οι μετανάστες αδύναμη κρίκη στην κοινωνική αλυσίδα από ξενομανείς ξενοφοβούς που φωνάζουν έξω οι ξένοι σαν αν η ουσία της ζωής τους από αυτό δεμένει. Το δυσκίνητο κράτος αργοπονημένα διευθέτησε το θέμα νομιμοποίησης και έτσι οικονομικοί μετανάστες πλέον τροφοδοτούν το σύστημα της δικάς τους από ξένωσης τα παιδιά τους βγαίνει μαθρέμα. Έλληνες δεν γράφονται στα δημοτολόγια και μόλις γίνονται 18 τους ζητάνε άδεια παραμονή. Σαν να έχουν έρθει πριν ένα χρόνο στον τόπο αυτό. Η ατιμωρησία και η ανοχή δίνει έδαφος σε αναβρούς φασίστες. Να κάνουν επεσήματα σαν υπερασπιστούς Πακιστανούς και μικροπολιτές. Επιθέσεις ρατσιστικές αμέτρητες. Ανεξυπνιάστες υποθέσεις νεκρομεταναστών στα χέρια αστυνομικών. Μέσα σε σκοτεινά δωμάτια, ξυλοδαρμή και κυνηγητά η πολιτεία. Το βλέμμα της αλλού να πετά. Εμπόριο ξένης αρκός. Μια κίνηση γυναικών που θέλουν ένα εργαστούν. Και τώρα σε βρώμικα στενά την αδότητα τους πουλούν. Χαιρετώ με σεβασμό το δικό σου αγώνα. Μπαίνω πως και τα γουδώ. Χαιρετώ με σεβασμό το δικό σου αγώνα. Και τραγουδώ τη δικιά σου εικόνα.